Έχουμε εδώ μαζί μα στο στούντιο και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλό μεσημέρι, καλώ ήρθατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεβιδάρη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και μεταφέρω το ερώτημα που σα έκανα και στο διάλειμμα. Πόσο πιο αισιόδοξο ή λιγότερο αισιόδοξο είστε για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τι χθεσινέ εκλογέ και την νίκη Κασαλάκη. Κοιτάξτε, στην πολιτική έχω την αίσθηση ότι η αισιοδοξία και η απεσιόδοξια δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη. Το μετρήσιμο μέγεθο ήταν η προσέλευση της κάλπε την προηγούμενη Κυριακή και αυτήν την Κυριακή και το μήνυμα που θέλησε να δώσει ο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ένα κόσμο ο οποίο δεν ήταν μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 40.000. Ε, και νομίζω ότι αντανακλά και μια διάστηση κοινωνία για μια αλλαγή, για μια τομή, για μια υπέρβαση. Βέβαια, και αυτό κύριε καραμένω... στην επιλογή και στην. Ε, Εδώ υπήρξε και ο αντίλογο ότι. Ε, ήταν μαζική η συμμετοχή μετά και την εκλογική ήττα, την βαριά του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο. Από την άλλη πλευρά, άκουγα βουλευτέ του Πασόκ να λένε ότι τόσοι προσήλθαν να ψηφίσουν μόνο τη δεύτερη Κυριακή στι εκλογέ του Πασόκ και ήταν πολύ περισσότεροι στην πρώτη, που είχε μικρότερη εκλογική δύναμη. Το Πασόκ έχει μια διαφορετική ιστορία, έχει μια διαφορετική διαδρομή. Είναι ένα κόμμα πολλών ετών, είναι συνομίλικο με μένα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι πολύ ευρύτερο σε σχέση με την οργάνωσή του, σε σχέση με τα μέλη του. Το γνωρίζουμε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Σιγά-σιγά νομίζω ότι πρέπει να αντιστοιχηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανασυγκρότησή του είναι μια προσπάθεια αντιστοίχηση και με την κοινωνία. Από την άλλη, θα σα πω, επειδή δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημα, είμαι αισιόδοξο με του όρου που νομίζω ότι γίνονται πιο κατανοητοί. Πώ αντέδρασε στο χρηματιστήριο σήμερα θετικά. Ε? <laughs> το χρημα... το Ο Στέφανο Κασελάκη ανέβασε <laughs> το χρηματιστήριο. Είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση. <laughs> <laughs> σε σχέση <και laughs> με το, <διάσταση> το, τον κόσμο που σα βλέπει. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία, την δυνατότητα να απευθυνθούμε και σε άλλα κρατήρια, στου ελεύθερου επαγγελματίε, στον επιχειρηματικό κόσμο, σε αυτό που λέμε εμεί ω πατριωτική αριστερά, σε έναν κόσμο που στέκεται πολύ στα εθνικά θέματα, στα ελληνοτουρκικά. Στου ανθρώπου που είναι κοινωνικά φιλελεύθεροι και ενδεχομένω ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ α, ενηλικιώθηκε. Έχει πλέον ένα πρώην πρωθυπουργό στι τάξει του. Ε, θα έχει ένα πρόεδρο κοινωνιστική ομάδα. Μέχρι τώρα, νομίζω αυτό το δίμηνο πήγε θα είναι πολύ είναι, καλά. Ο κ. Σοκράτη Φάμελο είναι οριστικό. αυτό είναι προνόμιο του, του νέου πρόεδρου. Αλλά νομίζω ότι συλλογικά θα αποφασιστεί. Και θεωρώ ότι αυτή η ανασυγκρότηση μόνο καλό είναι και για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, που προ, προ, προφανώ προκαλεί ανησυχία στα κόμματα τη Ελλάσσονο Αντιπολίτευση. Είναι κατανοητό αυτό. Δυστυχώ όμω, πρέπει να το πω αυτό, χωρί καμία διάθεση εχμή, είναι μια μέρα που κάνουμε ταμείο για το ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι απλά. Το Κινάλ Πασόκ είχε και μία και δύο ευκαιρίε. Και η βασικότερη ευκαιρία την οποία απεμπόλησε ήταν η πρόταση για προοδευτική διακυβέρνηση που διατύπωσε ο Αλέξη Τσίπρα. Στάθηκε απέναντι, έχασε την ευκαιρία. Τώρα νομίζω ότι οι εξελίξει, αυτό το κύμα, το νέο κύμα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα συμπαρασύρει πολλού. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το, φαντάζομαι το ε, εκτιμάτε και εσείς θα πρέπει να μετρηθεί σε πρώτο χρόνο στις ευρωεκλογέ. Ε, ποια είναι η εκλογική δύναμη του ε, ΣΥΡΙΖΑ ε, πέρα από την συμμετοχή που ήταν ένα ενθαρρυντικό σημάδι όπως είπατε ε, από εκεί και πέρα ε, είναι λάθος η αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνεται από αυτό που λέμε ριζοσπαστική αριστερά και πάει πιο πολύ προς την προοδευτική συμμαχία που έχει στον τίτλο του Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Δεν χρειάζεται να τα τα ριζοσπαστικά σου χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί να εκφράζονται από πρόσωπα, από συλλογικότητε που συμπεριλαμβάνονται σε ένα μεγάλο κόμμα. Η λέξη συμπερίληψη νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί και αυτό επέλεξε και ο κόσμο. Επέλεξε τη συμπερίληψη. Τώρα, προφανώ για να μπορέσει να είσαι κυβερνό αριστερά ή κυβερνό δημοκρατική παράταξη, δεν μπορεί να κλείνει την πόρτα σε ένα κόσμο που σου χτύπησε την πόρτα. Και λέω για τον κόσμο που ήρθε την Κυριακή και δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του, εκπροσωπεί μια τάση στην ελληνική κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να απεμπολίσουμε τα προδευτικά, τα, τα ριζοσπαστικά μα χαρακτηριστικά. Προσωπικά προέρχομαι από την πολιτική οικολογία. Θέλω να ακούσω περισσότερα για την ανθεκτικότητα των πόλεων, για την κλιματική κατάρρευση, για πολιτικέ πράσινε. Όλοι θα κρυθούν. Δεν έχει πάρει η λευκή επιταγή κανένα. Ούτε ο ίδιο ο, προ... ο νέο πρόεδρο. Οπότε Καραβερό, είναι η αρχή μια εσείς... νέα προσπάθεια. Στον πρώτο γύρο είχατε στηρίξει την κυρία Χρυσιόγλου. Μετά είπατε και το είπατε και δημόσιο ότι επαναπροσδιορίζετε τι τάσει σα και στηρίζετε τον κύριο Κασελάκη. Όχι, δεν είπα αυτό. Θα με επιτρέψετε. Αν ναι. με επιτρέψετε, χωρί να θέλω να. Βεβαίω. Ε, εγώ, όταν δεν υπήρχε υποψηφιότητα του κύριου Κασελάκη, είπα ότι βλέπω πολύ θετικά την υποψηφιότητα τη Έφια Χρυσιόγλου και αυτή θα ψηφίσω όπω και το έκανα στον πρώτο γύρο. Πρότεινα λοιπόν να μην διεξαχθεί ο δεύτερο γύρο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον οικονομικό διευθύντη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό θα ήταν ένα πλήγμα στα οικονομικά δεδομένου του δύο ευρώ που έδωσαν όσοι ψήφισαν και τη δεύτερη κυρία και το λέω με χιούμορ. Ναι. Όμως Όμω ποτέ δημόσια, ούτε άδειασα την Εφη Αξιόγλου και επειδή μίλησε και με τον Στέφανο Κασελάκη, του διευθύνησε και του ξεκαθάρισε ότι σταθερά θεωρώ ότι θα έπρεπε να συνεργαστούν και νομίζω ότι είναι μια ανάγκη για την επόμενη μέρα, Mm -hmm. ε, τώρα, οι δημοσιογράφοι έκριναν ότι στο ρεπορτάζ έπρεπε να βάλουν τον κόσμο στα στρατόπεδα. Προσωπικά, κυρία Λιβαδάρη, δεν στρατοπεδοποιούμε ποτέ. Ε, δεν πιστεύω σε αυλέ, δεν πιστεύω σε στρατόπεδα. Πιστεύω στην ενότητα, πιστεύω στην κοινή προσπάθεια και ε, οφείλουμε, ειδικά οι απλοί βουλευτέ όπω είμαι εγώ στην Ανατολική Αττική, να φουγκραζόμαστε τι θέλει ο κόσμο. Πιστεύετε ότι η έφη πρέπει και θα έχει ρόλο στην επόμενη μέρα, στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ ότι έχει ένα, είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία. Έκανε έναν έντιμο βαθιά πολιτικό αγώνα. Ε, κρύθηκε, μπορώ να πω, στα σημεία ενδεχομένω και τη επικοινωνία. Γιατί όταν κάνουμε εκλογέ και η επικοινωνία μετράει. Εγώ δεν θεωρώ ότι η διαφορά α, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα Μητσοτάκη είναι 25 μονάδε. Ε, ο κόσμο αποφασίζει και βάσει μια εκλογική καμπάνια. Μην το ξεχνάμε είναι αυτό. Θέλω δεδομένη... να, ε... να υποτιμώ το πολιτικό κομμάτι. Κύριε Καραμέρο, είναι δεδομένη αυτή η ενότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε πάρα πολύ σκληρέ αντιπαραθέσει στην προεκλογική περίοδο. Και από τη μια πλευρά είδαμε μια διχασμένη βάση, όπω εκφράστηκε και σε αυτή την πρωτοφανή αντιπαράθεση στα social media. Αλλά είδαμε και στελέχη. Ε, να βγαίνουν με πάρα πολύ κάθε τι απόψει, τελέχη πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, πώ θα συμβιώσουν. Για παράδειγμα, χθε το βράδυ ο κύριο Τσακαλώτο δεν συνεχάρηκαν τον κύριο Κασαλάκη. Πριν από λίγο διάβασα μια δήλωση του ευρωβουλευτή σα, του κυρίου Κουλόγλου, στον Guardian, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέθανε. Ε, τι για να γεννηθεί κάτι όλο... καινούριο. Φαντάζομαι ένα είναι ένα σχήμα λόγου. Τι σημαίνουν όμω αυτά για την επόμενη μέρα, ε, Μπόρουν. Ένα απλό ερώτημα που βάζουν όλοι μπορούν ο Παύλο Πολάκη και ο Νικό Φέλης να είναι μαζί ε, την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όσα έχουν γίνει προεκλογικά. Και, και λέγα... δεν αναφέρομαι στα πρόσωπα μόνο, γιατί αντιπρο... αντιπροσωπεύουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα κάποιε πολύ διαφορετικέ πολιτικέ προσεγγίσει. Εγώ προσφαν... προφανώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση όλων. Δεν έχω τέτοια αμαντική ικανότητα. Ε, και αν και δεν το συνηθίζω, θα ήθελα να σα γυρίσω λίγο πίσω 7 χρόνια τι συνέβαινε με τι εκλογέ τη τη Νέα Δημοκρατία. Τότε πέφταν τα συστήματα και ο ένα κατήγγειλε τον άλλον για τη διαδικασία η οποία θυμάστε τι είχε γίνει. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν την πολιτική σκηνή το θυμούνται. Ή θυμάστε τι κόντρε που δεν θα, θα ήθελα να, να αναφέρω, αλλά υπάρχουν βίντεο, αν τα ανατρέξετε, μεταξύ των μονομάχων. Κι όμω συντάχθηκαν πίσω από την εκλογή ενό πρόεδρου και είχαν και μια νικηφόρα πορεία. Οπότε θεωρώ ότι πριν από τι ναι, εκλογέ. Η χώρα πάντω έχει το δίνω... DNA και τη στόφα τη συγκολητική του κόμματο εξουσία με παγιωμένη τέτοια κουλτούρα εδώ και δεκαετίε. Ναι. Δεν το το αυτό. Γιατί έχει και αυτό ω ερώτημα στο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Ο κύριο Φίλη είπε ότι δεν είναι αυτό ο σκοπό για την αριστερά να κυβερνά. Εγώ νομίζω ότι είναι ζητούμενο η ανότητα. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό ο σκοπό με την έννοια ότι αν φύγει ένα. Γιατί βλέπω τώρα στι πρώτε ε, ώρε τη πρωινέ αποχώρησε ένα τέλεχο από τη Λάρισα. Ε, με όλο το σεβασμό στην πορεία και το διαδρομή του καθενό. Ε, α κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι μια εικόνα διάσπαση. Είναι δεν μια μπορείτε, εικόνα δηλαδή, διαφορετικών απόψεων και, και σύνθεση. Όχι. Έχει Αν θέλετε ε, να μου επιτρέψετε να επικαλεστώ και τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, γιατί συζητούσαμε και στη Βουλή με διάφορου βουλευτέ, με στελέχη, δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Προφανώ ε, θα υπάρξουν διαφορετικέ απόψει. Ε, ξέρετε, στην πολιτική η πρόσθεση δεν είναι πάντα ε, ένα συν ένα ίσον δύο, όπω και η αφαίρεση. Ε, το δύο πλην ένα δεν είναι πάντα ένα. Μπορεί να είναι δύο πλην ένα ίσον τρία ή τέσσερα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει καιρό για αυτά. Εγώ έκανα έκκληση για ενότητα από την περασμένη Δευτέρα, εξού και είπα να αποφεύγαμε το δεύτερο γύρο και αυτέ τι γρατζουνιέ που υπήρξαν. Αλλά γρατζουνιέ θεωρώ ότι είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι αγιάτικε πληγέ ή βαριά τραύματα. Από εκεί και πέρα, ε, το κόμμα όταν ανοίγει, το κόμμα όταν απευθύνεται σε μεγαλύτερα κρατήρια, μπορεί ενδεχομένω κάποιοι να μην αισθάνονται πολύ ε, Δεν έχουμε ιδιοκτήτε σήμερα νεμού, αύριο νετέρου, όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα, ο καθένα θα προσδιορίσει την προσωπική του στάση. Μάλιστα. Υπάρχουν, θεωρείτε, κάποιοι οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν ω ιδιοκτήτε του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα σα πω. Δεν νομίζω ότι. Γιατί ακούστηκε αυτή η λέξη και κακώ τη χρησιμοποίησα και εγώ. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν ότι έχουν ιδιοκτησία το, στον ΣΥΡΙΖΑ. Απλά καμιά φορά μια πολιετή διαδρομή, όταν δεν επικαιροποιείται, όταν δεν προσαρμόζει την επικοινωνία του με τον, με τον κόσμο ή δεν λέω απαραίτητα να προσαρμοστεί σε ό,τι θέλει ο κόσμος, είναι μια διαπαιδαγωγητική σχέση και αμφίδρομη σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, θα χρησιμοποιήσω έναν οικονομικό όρο. Οι προηγούμενε αποδόσει δεν είναι για τα μόλα. Δεν εγγυώνται τι παλέ. Δεν εγγυώνται τι μελλοντικέ, συγγνώμη. Άρα αυτό συμβαίνει και στην πολιτική. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε σε ποια εποχή βρισκόμαστε και να μην γινόμαστε εμεί η συντηρητική μια περαισμένη περίοδου. Να σα πω τι εννοώ. Το 2008, όταν προέκυψε στην ηγεσία του τότε συνασπισμό Αλέξη Τσίπρα, πολλοί πιάναν το κεφάλι του και λέγανε Τι είναι αυτό ο πιτσυρικά με τη μηχανή, ο νεαρό, ο ροκσταρ κλπ. Ε, οι πενιντάριδε τότε τη εποχή. Επειδή πλησιάζει το 50, δεν θέλω να γίνω ο ίδιο. Μάλιστα. Κύριε Καραμέρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Ε, θα παρακολουθούμε, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τι εξελίξει στο Σερίζα, αξιωματική αντιπολίτευση.